μα ζήτησαν λύση τη απεργία και μετά να οδηγηθούμε σε συζήτηση. Δεν γίνεται δυνατόν. Οι συνάδελφοί μα βρίσκονται στο δρόμο και αγωνίζονται. Έπρεπε το Υπουργείο να είναι έτοιμο να μα δώσει αυτά που του αξίζουν, σε αυτού του αγωνιστέ να τα μεταφέρουμε και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να λύσουμε την απεργία. Λυπάμαι η ευθύνη για μία ακόμα φορά. Δεν μας βαρύνει. Όπως η κυβέρνηση οδήγησε στην απεργία αυτή πηγαίνοντας σε κρυπτό ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, το ίδιο και τώρα δείχνει την αδιαλαξία της για μία ακόμα φορά. Σας ευχαριστώ. Θα κάνουμε συμβούλιο, κύριοι, και από εκεί και πέρα είναι όλοι ομόσπονδοι. Συνεχίζεται η απεργία κανονική. Θα γίνει επιστράτευση. Πώς θα αντιδράσετε? Αν η κυβέρνηση ζητήσει ακραίες λύσεις, είναι λάθος. Δυστυχώς υπήρξε ένα διέξοδο το οποίο εκτιμώ ότι πρέπει τώρα να το αποτιμήσει η Γενική Συνέλευση των εκπροσώπων των μεταφορέων και στη βάση αυτή να δούμε πλέον τη δυνατότητα να ξανασυνεχιστεί ο διάλογος πιο ήρεμα και όχι κάτω από το κράτος του εκβιασμού της ελληνικής κοινωνίας και κάτω από το κράτος της παράλυσης της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση τι θα κάνει. Συζητάει για επίταξη και επιστράτευση, κύριε Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση οφείλει, και θα το κάνει αυτό, να σταθμίσει όλα τα δεδομένα, να λάβει υπόψη όλες τις παραγωγικές δυνάμεις και θα πάρει τις αποφάσεις της. Πότε να αναμένεται, τι περιθώριο. Αυτά τα αποφασίζει η κυβέρνηση στον χρόνο που πρέπει και νομίζω ότι είναι ο χρόνος που τώρα θα διαβουλευτεί. Ακόμα και σήμερα δηλαδή μπορεί να το αποφασίσει η κυβέρνηση. Εμείς με τους εμπλεκόμενους στο επάγγελμα των οδικών μεταφορέων δεν σταματάμε ποτέ το διάλογο, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν θα επιτρέψουμε να παραλύει και η χώρα.